Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των νεκρών στην καταστολή διαδήλωση σήμερα στη ρουμανική πόλη Τιμισοάρα, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ιουγκοσλαβία. Το ρουμανικό καθεστώς έκλεισε τα σύνορα της χώρας. Αλλά ο πρόεδρος Νικολάη Τσαουσέσκου άρχισε επίσημη επίσκεψη στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Στη Μόσχα κηδεύτηκε ο Ζαχάροφ. Για όλα αυτά και περισσότερες ακόμα ειδήσεις από την Ανατολική Ευρώπη θα ακούσουμε το Γιάννη Συνοδεινό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν πριν από λίγο την καταστολή διαδήλωσης χιλιάδων Ρουμάνων στην Τιμισοάρα και χαρακτήρισαν την απόφαση του ρουμανικού καθεστώτος τραγικό σφάλμα μιας κυβέρνησης που χάνει συνέχεια τη λαϊκή υποστήριξη. Κανείς δεν μπορεί να πει πια με σιγουριά πόσοι είναι οι νεκροί από την καταστολή της αντικυβερνητικής διαδήλωσης στην Τιμισοάρα. Ιουγκοσλάβοι τουρίστες που επέστρεψαν στην πατρίδα τους από την Τιμισοάρα ισχυρίστηκαν ότι οι ρουμανικές δυνάμεις ασφάλειας σκότωσαν δεκάδες άτομα. Ένας Ιουγκοσλάβος φοιτητής είπε ότι είδε εκατοντάδες άτομα να πέφτουν μπροστά στα μάτια του από τις σφαίρες του ρουμανικού στρατού. Ανέφερε επίσης ότι το έξαλλο πλήθος έσπασε προθήκες βιβλιοπωλείων και έβαλε φωτιά σε όλα τα βιβλία που είχαν την υπογραφή του Νικολάη Τσαουσέσκου. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαδηλωτές έφτασαν ως το αστυνομικό τμήμα της πόλης και το πυρπόλησαν. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικολάη Τσαουσέσκου, άρχισε επίσημη επίσκεψη στο Ιράν, γεγονός που δείχνει ότι προς το παρόν τουλάχιστον ελέγχει την κατάσταση στη χώρα του, παρόλο που σήμερα η κυβέρνησή του έκλεισε τα σύνορα προς την Ιουγκοσλαβία και τη Ρουμανία. Τώρα στη Ρουμανία απαγορεύεται να πάνε όλοι οι ξένοι τουρίστες. Ο Νικολάη Τσαουσέσκου είναι ο μόνος ηγέτης χώρας Ανατολικής Ευρώπης που εξακολουθεί να απορρίπτει κατηγορηματικά τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται εκεί. Στη Βουδαπέστη, δεκάδες άτομα έκαναν πορεία έξω από το κτίριο της Ρουμανικής Πρεσβείας. Και ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Μίκλος Νέμετ δήλωσε πως σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρουμανίας έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Ρουμάνοι μετανάστες που είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με φίλους και συγγενείς τους στη Τιμισοάρα δήλωσαν ότι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έγιναν επίσης στο Αράντ και στο Μπρασόφ, πόλη στην οποία το 1987 είχε γίνει τεράστια διαδήλωση κατά του καθεστώτος του Νικολάη Τσαουσέσκου. Εν τω μεταξύ, ο πρώην βασιλιάς της Ρουμανίας, Μιχαήλ, μίλησε από το ραδιόφωνο της Ιταλίας για δεύτερη φορά σε διάστημα μικρότερο από ένα μήνα και είπε πως τάσσεται στο πλευρό του ρουμανικού λαού που ζητά απεγνωσμένα την ελευθερία του. Στη Μόσχα έγινε σήμερα η κηδεία του βουλευτή και ακαδημαϊκού και υπερασπιστή των ανθρώπινων δικαιωμάτων Αντρέι Ζαχάροφ. Δεκάδες χιλιάδες Σοβιετικοί παραβρέθηκαν στην κηδεία του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με τους αγώνες για περισσότερη ελευθερία και ανθρώπινες συνθήκες ζωής στη Σοβιετική Ένωση. Προσωπικότητες από όλο τον κόσμο συνόδευσαν τον Ζαχάροφ στην τελευταία του κατοικία. Μεγάλη διαδήλωση έγινε σήμερα στη Λειψία της Ανατολικής Γερμανίας. Περισσότεροι από 150.000 Ανατολικογερμανοί τίμησαν τα θύματα του Σταλινισμού στα τελευταία 40 χρόνια. Σήμερα η διαδήλωση ήταν ειρηνική και οι συγκεντρωμένοι άναψαν καντήλια και κεριά στις παλιές συνοικίες της Λειψίας. Ο καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας, Χέλμουτ Κόλ, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Ουγγαρία και δήλωσε πως υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή. Τόνισε μάλιστα πως από την Ουγγαρία άρχισαν οι αλλαγές που επηρέασαν αποφασιστικά τα ανοίγματα και στις άλλες σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η συνέχεια με εσωτερικές ειδήσεις. Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει τεθεί σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης διακοπής ρεύματος εξαιτίας της ομίχλης που μάλλον θα επιστρέψει και αύριο. Σήμερα έγιναν μερικές διακοπές ρεύματος, όπως το γνωρίζετε ήδη, ενώ απειλήθηκε blackout που σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ οφείλεται σε υπερπηδήσεις ηλεκτρικού ρεύματος στους μονοτήρες γραμμών μεταφοράς υπερυψηλής τάσης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κινδύνους βραχυκυκλωμάτων και θέτει αυτόματα εκτός λειτουργίας τις γραμμές αυτές. Σήμερα, εξαιτίας των διακοπών, εκατοντάδες άτομα εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ. Εν τω μεταξύ, όλα τα πλοία έχουν βέσει στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς η ομίχλη άρχισε από το βράδυ να πυκνώνει. Η ομίχλη καθήλωσε από το πρωί και τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού με μια μικρή ανάπαυλα τις μεσημεριανές ώρες. Οι μερικές διακοπές ρεύματος, συνέπεια της ομίχλης, δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις. Ακινητοποίησαν τα οχήματα του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις 9 ως τις 11 παρά 20. Στο ίδιο διάστημα δε τα τρόλεϊ έμειναν στη μέση του δρόμου. Όσο για τα λεωφορεία, από τα 1767 κινήθηκαν μόνο 261, λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των τεχνικών της ΕΑΣ. Το μόνο που τελικά δεν ταλαιπώρησε σήμερα τους Αθηναίους ήταν το νέφος, το γνωστό μας νέφος που βρισκόταν η ρήπη του δηλαδή σε χαμηλά επίπεδα. Για αύριο όμως υπάρχουν και οι προγραμματισμένες κινητοποίησεις στο κέντρο άμεσης βοήθειας, το γνωστό μας 166. Οι εργαζόμενοι έχουν αποφασίσει να κάνουν στάσεις εργασίας για 8 ώρες. Οι εργατοτεχνίτες των Δήμων και Κοινοτήτων θα κάνουν αύριο στάσεις εργασίας από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και πορεία προς τη Βουλή. Για αύριο και μεθαύριο, επίσης τεχνικοί της ΕΑΣ έχουν εξαγγείλει 4 ώρες τάσεις εργασίας. Τέλος, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέστειλαν την προγραμματισμένη για αύριο 4 ώρη στάση
εργασίας. Αποφάσισαν να αναστείλουν τις κινητοποίησεις τους μετά τη διαβεβαίωση που πήραν από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Άκη Τσοχατζόπουλο και τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάννη Δραγασάκη ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης της Ολυμπιακής Αεροπλοείας εντάχθηκε στις προτάσεις για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η Τουρκία, όπως είναι σήμερα, δεν μπορεί να γίνει μέλος της ΕΟΚ. Αυτό αποφάσισε η Επιτροπή της ΕΟΚ μετά από συζήτηση 8 ώρων της αίτησης της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Λεπτομέρειες ακούμε από τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, Γιώργο Δαράτο. Χρειάστηκαν 8 περίπου ώρες τα 17 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αποφασίσουν αργά χτες τη νύχτα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα μέλος της ΕΟΚ. Η Κομισιόν συζήτησε χθες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1.30 το πρωί το κείμενο της νομοδότησής της για την αίτηση ένταξης που της είχε υποβάλει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο η κυβέρνηση της Άγκυρας. Και η απόφασή της είναι να μεταθέσει κάθε συζήτηση για την ένταξη αυτή στο αόριστο μέλλον, πράγμα που ισοδυναμεί ουσιαστικά με απόρριψή της. Το κείμενο της νομοδότησης, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεν επιτρέπει καμιά διασταλτική ερμηνεία τέτοια που να δίνει ελπίδες στην Τουρκία για έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξής της στην ΕΟΚ. Αντίθετα, υπάρχουν διατυπώσεις στη γνωμοδότηση αυτή που είναι πραγματικοί καταπέλτες εναντίον της Τουρκίας, όπως οι διαπιστώσεις ότι δεν λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα αυτή, παραβιάζονται οι ανθρώπινες ελευθερίες και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μειονοτήτων. Επιπλέον, η Ελληνίδα Επίτροπος Βάσου Παπανδρέου πήρε μαζί της την πλειοψηφία των συναδέλφων της που δέχτηκαν τις προτάσεις της και αποφάσισαν να εγγράψουν στη γνωμοδότησή τους το κυπριακό πρόβλημα, υπογραμμίζοντας ότι επιβάλλεται η αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας της Κύπρου. Επίσης, γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΟΚ μια τόσο σαφής και κατηγορηματική αναφορά στις ελληνοτουρκικές διαφορές, οι οποίες, γράφει επιλέξεις στο κείμενο της γνωμοδότησης, έχουν αρνητικά αποτελέσματα στις πολιτικές σχέσεις της Τουρκίας με την κοινότητα. Το κείμενο της γνωμοδότησης της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από πολιτικούς αναλυτές της Βρυξέλλες σαν εξαιρετικά ενισχυμένο σε σχέση με τις θέσεις που έχει πάρει μέχρι σήμερα η κοινότητα για το κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Δεν είναι δεδομένο ότι θα παραταθεί για 6 μήνες η συμφωνία για τις βάσεις. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς στην πρώτη επίσημη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους. Για τη Μερσίνη, ο κ. Σαμαράς είπε ότι μεταξύ άλλων η απόφαση της Τουρκίας να κάνει στρατιωτικά γυμνάσια στην περιοχή δικαιώνει τη θέση της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία το λιμάνι πρέπει να περιληφθεί στη ζώνη μείωσης των συμβατικών δυνάμεων. Αργά απόψε, ο Επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης Γιάννης Καμάρας κατέθεσε στον ανακριτή του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση Κοσκοντά, στον πρόεδρο Φετών Σπύρο Σπύρου. Ο κ. Καμάρας έδωσε νέα στοιχεία για την υπόθεση, τα οποία θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Γιάννας Παπαδάκου. Τα θέματα των καταθέσεων των 10 στην Τράπεζα Κρήτης και οι καταθέσεις του ποσού των 250.000 γερμανικών μάρκων που φέρονται ότι ανήκουν στην επιχειρηματία Γιώργο Λούβαρη και έχουν σχέση με την Τράπεζα Κρήτης ήταν εκείνα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, για τα οποία ρωτήθηκε ιδιαίτερα ο Επίτροπος της Τράπεζας, κ. Γιάννης Καμάρας, από τον ανακριτή πρόεδρο εφετών, κ. Σπύρο Σπύρου. Ο κ. Καμάρας απεκάλυψε ότι τα χρήματα αυτά εντοπίστηκαν σε αγγλική τράπεζα από δικηγόρους της Τράπεζας Κρήτης μετά από έρευνα που έγινε. Η έρευνα κινήθηκε μετά την κατάθεση του κ. Καμάρα στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής τον περασμένο Ιούλιο και μετά από ερωτήσεις και στοιχεία που του ζητήθηκαν από βουλευτές μέλη της Επιτροπής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Καμάρας κατέθεσε επίσης εφόλης της ύλης για το σκάνδαλο Κοσκοτά και για τα πορίσματα που έχουν συνταχθεί μετά από τον δραχμικό και συναλλαγματικό έλεγχο που έκανε στην τράπεζα ο ίδιος. Η κατάθεση του κ. Καμάρα διήρκεσε 3 ώρες περίπου, από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση για το περιεχόμενό της. Δήλωσε πάντως ότι θα καταθέσει πάλι εφόσον κληθεί από τον ανακριτή κ. Σπύρου. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση του νομοσχεδίου για την προσωρινή διοίκηση των εισόδων και εξόδων του κράτους το πρώτο τετράμινο του 1990. Από τη συζήτηση διευκρινίστηκε ότι η νομοθετική κατοχήρωση της ΑΤΑ δεν θα γίνει μετροπολογία σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά θα έρθει σε χωριστό νομοσχέδιο στο πρώτο 15ο του Ιανουαρίου.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Σουφλιάς, με τη λύση του ξεχωριστού νομοσχεδίου τάχθηκαν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Γεννηματάς και ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Δραγασάκης. Ο κ. Δραγασάκης διευκρίνησε στη Βουλή ότι ο κ. Σουφλιάς είχε την άποψη ότι δεν θα χρειαστεί τροπολογία εφόσον δινόταν η ΆΤΑ όπως το 1989. Ο συνασπισμός όμως είχε διαφορετική θέση. Εάν όμως, πρόσθεσε ο κ. Δραγασάκης, υπάρξει συναντήληψη για την ΆΤΑ, τότε μπορεί να ψηφιστεί η νομοθετική κατοχήρωσή της με τροπολογία ακόμα και απόψε. Ο κ. Σουφλιάς παρατήρησε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν υπάρχει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και γιατί οι τρεις υπουργοί του οικονομικού κύκλου δεν συμφώνησαν τίποτα ακόμα. Εξάλλου, ο κ. Σουφλιάς, απαντώντας σε ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Χαραλαμπόπουλου, είπε ότι το νομοσχέδιο για την ΆΤΑ θα έρθει στη Βουλή το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ, της ΕΟΙΕΛΕ και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί συναντήθηκαν απόψε με τον Πρωθυπουργό Ξενοφόντα Ζολώτα. Μετά τη συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα δοθούν πριν από τα Χριστούγεννα οι βαθμοί στους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου, αφού πήραν τα χρήματα που τους όφυλαν για το πρώτο τρίμηνο. Για το γενικότερο πρόβλημα της αύξησης των δαπανών για την παιδεία, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Δημήτρης Μπαλωμένος και ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Απόστολος Ανδρέου είπαν. Το ρεπορτάζ είναι της Εύας Δελιδάκη. Ναι, βάλαμε πρώτα απ' όλα εμείς τα αιτήματα. Τονίσαμε, ο καθένας από την πλευρά του με παραδείγματα, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην εκπαίδευση. Την αποδέχτηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Συμφώνησε ότι είναι οξυμένη η κατάσταση και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά στο διατάφτα μας είπε ότι αυτό που αποδέχεται, αυτό που διασφαλίζει, είναι να δοθούν τα περσινά χρήματα με τον πληθωρισμό. Δηλαδή να μην γίνει ουσιαστικά περικοπή. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο ότι παραπέμπει σε κάποια επιτροπή εμπειρογνωμόνων όλο το πρόβλημα, το οποίο οικονομική ανάπτυξη. Έχει φτιάξει επιτροπές σε κάθε υπουργείο. Ναι, και τη συνολική που ενδεχόμενα λέει να δεσμεύει ή να υποβοηθήσει την επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή όλα τα παρέπεψει στην επόμενη πολιτική κυβέρνηση, στην ουσία. Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ κατέλαβαν σήμερα τα ταμεία του ασφαλιστικού του φορέα γιατί καθυστερεί να του καταβληθεί το δώρο. Το Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, η ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι την Τετάρτη θα διατεθούν τα χρήματα του δώρου των συνταξιούχων από την Εμπορική Τράπεζα και ότι την ίδια μέρα θα σταλούν οι επιταγές στους δικαιούχους. Προβλήματα όμως με τις συντάξεις τους έχουν και οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ και του ΤΣΑ, που παίρνουν χαμηλές συντάξεις. Σήμερα επισκέφθηκαν τον Πρωθυπουργό κ. Ζολώτα και τους ζήτησαν αυξήσεις, ενώ την Πέμπτη θα κάνουν εκδήλωση απελπισίας και όχι διαμαρτυρίας, όπως χαρακτηριστικά είπαν. Συναντήθηκαν το απόγευμα στη Βουλή εκπρόσωποι των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, κ. Γαρδέλης της Νέας Δημοκρατίας, Λιβάνης του ΠΑΣΟΚ και Καραγκουλές του Συνασπισμού.